Συμπολίτησες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι που ήρθατε κοντά μας από όλες τις περιοχές, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στην μεγάλη γιορτή της Άνοιξης, στην μοναδική πρωτομαγιά του Δήμου Λασιώνος, στην συνέχιση ενός θεσμού που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια το Δήμο μας. Πιστεύουμε ότι οι θεσμοί παίρνουν δύναμη από τους ανθρώπους και τις παραδόσεις και ο Δήμος Λασιώνος είναι πλούσιος σε ανθρώπους και σε παραδόσεις. Γι' αυτό επενδύουμε σαν Δήμος της Ορεινής Ηλίας, που είναι τόπος μοναδικός και ιδανικός από φυσική ομορφιά, φαράγγια, σπήλαια, υπέροχα δάση, συναρπαστικά μονοπάτια, γάργαρα νερά, φυσικά τοπία και πολύχρωμες εικόνες που ερέθησε την φαντασία των αρχαίων Ελλήνων. Σας φιλοξενούμε λοιπόν στην καρδιά του μοναδικού δριοδάσους, σπάνιας, εκπληκτικής ομορφιάς και ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον υπέροχο τόπο της ελληνικής επικράτειας. Σας υποδεχόμαστε στο τοπικό διαμέρισμα της Αγίας Τριάδας να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά. Φίλες και φίλοι, η φετινή Πρωτομαγιά συμπίπτει με την ανακοίνωση του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για την τοπική αυτοδιοίκηση από την κυβέρνηση, στην οποία δεν προβλέπει την ίδρυση ορεινού Δήμου στην Ηλία. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο και το 2008 και το 2010 με ομόφωνες αποφάσεις πρότεινε τη δημιουργία ορεινού Δήμου. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι καλή διασκέδαση και σας προσκαλώ εκ μέρους των πολιτών του Δήμου Λασιώνος στην Πρωτομαγιά του 2011. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε σε ποιο Δήμο θα βρισκόμαστε. Εμείς θα επιμείνουμε ότι η ορεινή Ηλία πρέπει να είστε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Oh, my God.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Καλαβριτινό Σύλλογο και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη σημερινή μας εκδήλωση. Πρόεδρε, σου δίνω το φυλάδιο του Δήμου. Είναι αυτό που προλάβαμε στα 3 χρόνια που διανύει η Δημοτική Αρχή. Να αναδείξουμε όλες αυτές τις φυσικές ομορφιές της ορεινής Ηλίας, που αυτά έχουν να κάνουν με το Δριοδάσος, έχουν να κάνουν με τον Ερήμανθο, έχουν να κάνουν με τις πηγές, έχουν να κάνουν με την ιστορία μας. Πρόεδρε, σου τα παραδίδω. Κύριε Δημαρχέ, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Αντινομάρχα, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον υπέροχο αυτό Δήμαρχο, ο οποίος για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Πραγματικά, αν κύριε Δήμαρχε, προλάβατε μέσα σε μόνο 3 χρόνια φτιάξετε αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι αν είχατε λίγο χρόνο ακόμη, αυτό το μέρος θα ήταν σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Εμείς, σε ανάμνηση της σημερινής εκδήλωσης, έχουμε να σας απονείμουμε εκ μέρους των χορευτικών μας τμήματων το Λάβαρο, σύμβολο του συλλόγου μας, το οποίο κοσμεί δεκάδες δημαρχία σε όλη την Ευρώπη, στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Σερβία και πριν από μερικές μέρες στο Δήμο Ιασίου της Ρουμανίας. Είναι το φυλάδιο το οποίο έχει αναφέρεται στην ιστορία των χορευτικών τμήματων του Παγκαλαβριτίνου Συλλόγου της Πάντας. Θέλουμε λοιπόν το εξής, να κοσμεί και το δικό σας γραφείο και να συνοδεύει η μνήμη αυτή τη σημερινή μας εκδήλωση. Να είστε καλά. Και επίσης, τοπικά προϊόντα από την Πάτρα που ζούμε, εμείς είμαστε Καλαβριτινοί αλλά ζούμε στην Πάτρα, τη γνωστή τεντούρα, πανέμορφο ποτό, πολύ γλυκό και πολύ εύγεστο. Λοιπόν, να είστε καλά και του χρόνου, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.